Καλησπέρα, καλησπέρα. Τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Σας έλειψα καιρό. Δεν έχω να κάνω βίντεο. Μάλλον θα τα δείτε κοντά σχετικά. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά μάλλον θα τα δείτε σχετικά κοντά. Λοιπόν, καινούριο βίντεο unboxing. Εδώ και αρκετό καιρό βρήκα κάποιες προσφορές και εκεί που έλεγα δεν θα πάρω τίποτα, τελικά κύλησα και πήρα κάποια πράγματα που μου φάνηκαν χρήσιμα και ενδιαφέροντα. Κάποια πράγματα τα οποία θα μου φανούν αρκετά χρήσιμα για να παράγω κάποια βίντεο κυρίως. Και σε σχετικά οικονομικές τιμές, θυμάστε την προσφορά του AliExpress που σας είχα πει ότι βγάζει ανά καιρούς προσφορές από 3 έως 10 αντικειμενάκια εκεί στο 1, 2, 3 ευρώ, 4 που πέφτουν πολύ τιμές. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρελό, το κάνει συνέχεια, οπότε όποτε και να μπείτε θα το δείτε αν τσεκάρετε. Οπότε εγώ καθώς χάζευα βρήκα κάποια πράγματα που όντως άξιζαν για τα λεφτά που είδα. Δεν θυμάμαι το κόστος πάρα πολύ, αλλά ό,τι θα σας δείξω τώρα, το μέγιστο να έχει 6 ευρώ. Εκτός από ένα-δύο που τα πήρα ξεχωριστά και θα σας πω για αυτό, γιατί έκανα και κάποια άλλη παραγγελία και τα βάλανε μάλλον όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε, να σας δείξω το σημερινό unboxing. Ήρθε σε δύο πράγματα, σε δύο πακέτα, ένα μικρό και ένα μεγάλο. Το μικρό, καταρχάς, παίζω Death Stranding, το streamάρω κιόλας. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για τα stream, ειδικά τώρα που είναι και καλοκαίρι. Μέχρι να πάω στο νησί θα στριμάρω σχεδόν κάθε μέρα, ημέρα παραμέρα, ανάλογα την όρεξη, αλλά μάλλον θα στριμάρω αρκετά. Οπότε στην περιγραφή, δεύτερο link, τρίτο είναι το Twitch, πατάτε, μπαίνετε. Τέλος πάντων, στο Death Stranding έψαχνα να πάρω merch, να πάρω πράγματα για το Death Stranding. Οπότε, εγώ αυτό που βρήκα ήταν ένα μαξιλάρι. Βέβαια την πάτησα, γιατί πλήρωσα 4 ή 5 ευρώ νομίζω, και νόμιζα ότι είναι μαξιλάρι, αλλά τελικά ήταν μαξιλαροθήκη. Αλλά θα το δείξω και πήγα και πήρα αναγκαστικά από τα Jumbo αυτό εδώ. Είναι ένα μαξιλάρι Jumbo, τα πήρα. Από τα Jumbo τα πήρα. 3-4 ευρώ πρέπει να τα αγόρασα. Στο μέγεθος στο περίπου δεν είμαι σίγουρος αν πέσω μέσα, γιατί η αλήθεια είναι δεν το θυμάμαι τις διαστάσεις του. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Και τώρα που το βλέπω οριακά θα το πάρει. Δεν ξέρω. Εδώ να σας δείξω πάνω. Οκ, okay, ναι. Και είναι αυτό εδώ. Να το βάλω κιόλας. Ας το βάλω κιόλας. Γιατί όχι, γιατί να μην το βάλω. Είναι με φερμουάρ, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλή ποιότητα, καλή ποιότητα. Πολύ καλή ποιότητα. Αν παίζει όντως το μαξιλάρι να είναι λίγο πιο μικρό, ίσως να ήθελε πιο μεγάλο, ελάχιστα. Αλλά εντάξει, διακοσμητικό θα είναι. Ναι, ήθελε ένα τσίκ πιο μεγάλο μαξιλάρι. Αλλά, οκ. Okay. Για το μέγεθο, εντάξει, καλό είναι, ναι. Έλα, θα μπορούσα λίγο πιο μεγάλο, αλλά next time, άμα πάω και το θυμηθώ, θα μπει διακοσμητικό, οπότε ναι. Kojima Productions, not bad at all. Φθηνό ήτανε, βέβαια παρασύρθηκα γιατί νόμιζα ότι είναι μαξιλάρι, αλλά πάμε να κάνουμε την πρώτη τομή. Έχω χάσει, κάπου το έχω βάλει, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Το αγαπημένο μου κοπίδι, αλλά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να έχω παραγγείλει άλλο ένα για να τα έχω δύο. Οπότε σήμερα αναγκαστικά με μια ψευτοφαλτσέτα θα κάνετε ένα μικρό να πάρετε ένα τέτοιο. Για να δούμε. Γιατί και εγώ θυμάμαι ότι είχα πάρει χοντρά, αλλά πέρασε καιρός και πέρασε αρκετός καιρός. Θα πάρω το πρώτο που πιάνω στα χέρια μου. Λοιπόν, ελπίζω να μην πέσουν. Έχω και τον καφέ δίπλα, να μην τα κάνω σαλάτα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι αυτό εδώ. Πρέπει να έχω πάρει άλλο ένα. Ήταν σε προσφορά, το βρήκα 5-6 ευρώ. Είναι μια ράβδος φωτιστικό. Το πήρα για να κάνω ωραία εφέ σε βίντεο, να δοκιμάζω κι εγώ, βρε αδερφέ, όλα αυτά που κάνουν αυτοί οι σπουδαίοι, οι βιντεογράφοι και όσοι είναι πολύ γαμάτοι που έχουν τρελούς εξοπλισμούς. Φορτίζει με USB, προφανώς έχει το καλώδιο USB, έχει να το κρεμάς, μπορείς να το μεταφέρεις. Επίσης έχει και RGB ικανότητες και το σημαντικότερο που με ξέρετε καλά, γιατί δεν γινόταν χωρίς αυτό, επίσης περίεργα τίλημα, bro. Type-C, έχει να φορτίσει Type-C, εδώ πάνω, εδώ είναι Type-C, βλέπετε. Από πίσω έχει να αντιδράει και με μουσική, τα κουμπιά είναι πάνω, έχει μαγνήτες που μπορώ να το χρησιμοποιήσω, έχω στο μυαλό μου πάντα τρέχουν 150 εκατομμύρια πράγματα, πάντα τρέχουν 150 εκατομμύρια πράγματα και πάντα θέλω να φτιάχνω καινούργια πράγματα, δεν σταματάω καθόλου, δηλαδή το μυαλό μου είναι μια λέλαπα δημιουργικότητας. Αλλά πολλές φορές με σταματάνε τα μέσα που έχω. Και έτσι λοιπόν εγώ αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη με εδώ πέρα με αυτό εδώ και με το αδερφάκι που πρέπει να είναι και αυτό μέσα.
Για να δούμε αν... Oh, φως αξιοπρεπές. Τώρα είναι μοβ, δεν το βλέπετε, αλλά βλέπετε την... το χρωματισμό του. Η αλήθεια είναι ότι αν έχει έντονο φως μπορεί να μην φαίνεται πολύ καλό. Έχει διάφορα RGB κύκλο, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Α, έχει και εφεδάκια, ουράνιο τόξο και. Τώρα χτυπάνε όλα τα φώτα πάνω και το θάβουνε. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Και για διακοσμητικό είναι ωραίο. Και για τα 6 το ευρώ παρά είναι ωραίο. Δηλαδή έβλεπα αντίστοιχα πολύ πιο ακριβά. Είναι από 2700K έως 7500K η φωτεινότητά του. Λειτουργεί και με μουσική που μπορείς δηλαδή να το βάλεις να παίζει με μουσική από πίσω. 3,7 volt που σημαίνει ότι και σε power bank πάνω κάθεται, 10 watt τρώει max, άνετα, όμως άνετα. Δεν έχει χαρτί οδηγιών που σημαίνει ότι πας random τελείως στα τυφλά, αλλά να σου πω κάτι, δεν με πειράζει, δηλαδή πραγματικά δεν με πειράζει, είναι ωραίο και είναι και έχει όλα αυτά τα features που θέλω, μαγνήτες, ιστορίες για 5, 6, 7 ευρώ πόσο έκανε αυτή η βλακεία, είναι υπερβολικά καλό. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο η αλήθεια είναι, τι είναι έτσι, το περίμενα πιο μεγάλο. Γενικά, στο φροντιστήριο που γράφω και στα δικά μου τα μαθήματα πολλές φορές, για να μην ξοδεύω χαρτί και να γράφω σε χαρτί, έχω πίνακες, αυτούς τους φορητούς, στους οποίους γράφω με μαρκαδόρο και σβήνω, γράφω, σβήνω, και να μπορώ να το σηκώνω ώστε τα παιδιά να βλέπουν τι τους γράφω, χωρίς να ξοδεύω άπειρο χαρτί και να το πετάω τζάμπα και τα παιδιά να είναι πιο εύκολο να γράφουν γιατί είναι μαρκαδόρος και χίλια δυο και. Στην τελική λοιπόν, αυτό είναι πανάκι για να τον καθαρίζεις, εντάξει, χρήσιμο είναι, δείτε αυτό, το οποίο όμως έλεγε ότι είναι α4. Αυτό δεν είναι α4, αυτό είναι α3, δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα σε τετραδιάκι, το παίρνεις για να μπορείς να σημειώνεις. Δηλαδή έχει και μαρκαδοράκι μέσα, το μαρκαδοράκι παίζει να είναι το πιο τέτοιο. Εντάξει, τίμιο, δεν το λες κακό, δηλαδή σε φάση γράφεις πράγματα, αλλά ήταν πιο μεγάλο, τουλάχιστον α4, εδώ παίζει όντως να την πάτσα, δηλαδή πραγματικά και το σβήνεις. Δηλαδή, εντάξει, τα λεφτά του 3 ευρώ έκανε, αλλά, μένεις πλαστικό, το περίμενα πολύ πιο μεγάλο, αν ήταν α4 θα με βόλευε τρελά, τώρα εδώ πέρα η αλήθεια με περιορίζει πάρα πολύ, καλύτερα να έγραφα σε χαρτί. Οπότε μάλλον θα το δώσω δώρο στο... ή για σημειώσεις, δηλαδή μπορεί να βολεύει για σύντομες σημειώσεις αν θέλετε να σημειώνετε τα ψώνια για το σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε, να μην τα ξεχνάτε. Εντάξει, για τα λεφτά του περίμενα ότι είναι πιο μεγάλο όμως. Εδώ νομίζω ότι όντως ήταν πιο μεγάλο, είχα αυτή την αίσθηση. Τέλος πάντων, αν το θέλετε τσεκάρετε το, ψάξτε τα, βρείτε τα, αλλά ναι. Και πάμε τώρα, και στο δεύτερο αδερφάκι του. Είδατε, σας είπα, πήρα δύο, εγώ και ο Μπαμπίνος. Λοιπόν, και δέστε να τα έχω dual. Επίσης θέλω να φτιάξω ένα setup ενδιαφέρον και θα μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω πάρα πολύ καλά, ειδικά με τους μάγνητες που έχουν πάνω. Σας λέω, η δουλίτσα θα γίνει μπούμπα. Δηλαδή πραγματικά θα γίνει ωραίο. Θα γίνει καλή φάση. Επίσης οι μάγνητες αποθούνται. Anyway, λοιπόν, ναι, LED light stick, έτσι θα το ψάξετε, LED light stick. Τώρα, ένα από τα πράγματα που όντως αγαπάω, σας το δείχνω σχεδόν σε κάθε βίντεο, πάντα όταν βρίσκω ευκαιρία παραγγέλνω στυλό. Ό,τι στυλό σας έχω δείξει τώρα, μέχρι τώρα, τα έχω ξόδεψει όλα. Δηλαδή και έχουν τελειώσει και τα έχω δώσει στους μαθητές μου όταν μου ζητάνε να γράφω. Με αποτέλεσμα εγώ συνέχεια να παίρνω στυλό. Είναι κλασικό στυλό, αξιοπρεπέστατα στυλό είναι, για αυτό που θέλουν είναι smooth, είναι gel, γράφουν όμορφα, οπότε ένα όμορφο κουτάκι έχει μέσα 12 κομμάτια, θα μου βγάλει το καλοκαίρι μου αυτό εδώ το πράγμα χωρίς πολλά. Δείτε τα, με 2 ευρώ δηλαδή βγαίνει γύρω στα 12 με 20 λεπτά μάξο στυλό. Έχω μια μαθήτρια όταν το λέω στυλός, τρελαίνεται. Ελένη, στυλό παιδί μου, όχι, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Μου λέει, κύριε, το στυλό είναι, το στυλό. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, χρήσιμο. Όλοι γράφουν, ειδικά μας καθηγητής, είναι από τα μάστα αντικείμενα. Το συνιστώ. Πάρτε το, οικονομία είναι, η χαρά του καθηγητή είναι αυτά, πιστέψτε με. Επίσης, πάμε να δούμε τι άλλο πήρα. Έχω πράγματα μέσα. Εν τω μεταξύ, έχω την αίσθηση, έχω παραγγείλει κι άλλα που δεν ήρθαν ποτέ. Και η αλήθεια νιώθει μια στεναχώρια τώρα, αλλά
Δεν ξέρω, για να δούμε. Το τι είναι. Λοιπόν, αχα, α, ναι, σωστά. Ένα από τα πράγματα που ήθελα να πάρω είναι αυτό εδώ. Είναι αρκετά σκληρό. Εντάξει. Λοιπόν, είναι holder για το κινητό. Επειδή ετοιμάζω διάφορα πραγματάκια και έχω μόνο ένα holder, το οποίο δεν είναι και ότι καλύτερο, πήρα αυτό εδώ, το οποίο περιστρέφεται και όλα σε διάφορες τάσεις. Ανθεκτικό φαίνεται και μπορείς επίσης ένα από τα πράγματα που με έκανα να το διαλέξω, γιατί ήταν σχετικά φθηνό, ότι κάνει slide από εδώ και από εδώ και άλλα πράγματα. Εγώ μπορώ να κάνω slide για παράδειγμα το φως, θυμάστε το φως που σας είχα δείξει τις προάλλες, ή μπορώ να βάλω και κάτι άλλο ρε παιδί μου, δηλαδή έχω να κάνει slide κυρίως για φώτα, για οτιδήποτε. Το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά όταν το βάζεις, ξέρω εγώ, σε stand, σε τρίποδο, θες να στερεώσεις και άλλα πράγματα επάνω και δεν χωράνε. Οπότε για μένα είναι μια καλή ευκαιρία, πολύ φθηνό. Πιο πολύ για τα βίντεο και καλή ποιότητα. Πλαστικό είναι, δεν είναι κατρελό, αλλά μοιάζει σαν να είναι από ανθρακονήματα, αν φαίνεται. Πλαστικό είναι, μην ξεγελιόμαστε, αλλά εντάξει, η δουλειά γίνεται και με το παραπάνω. Φαίνεται ανθεκτικό. Επίσης οι βίδες είναι ορατές, που σημαίνει ότι εγώ μπορώ να το ξεσυναρμολογήσω εύκολα και να αλλάξω πράγματα επάνω του αν θέλω. Δηλαδή, όλο το κομμάτι έχει ορατές βίδες, το οποίο και αυτό μου αρέσει, δεν χρειάζεται να σπάς πράγματα. Και πάμε τώρα σε δύο άλλα φωτάκια, τα οποία και αυτά βρήκα πάρα πολύ φθηνά. Θυμάστε το φωτάκι εκείνο το μικρό που σας είχα δείξει, το έχω εδώ πάνω και φωτίζει αυτή τη στιγμή τα τέτοια. Οπότε βρήκα άλλα δύο, εκείνο το είχα πάρει 20 ευρώ, αυτό το Godox. Αυτά εδώ είναι ακριβώς πανομοιότυπα, αλλά RGB και τα πήρα εκεί στα 3-4 ευρώ του καθένα. Το μέγεθος είναι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο, ακριβώς, είναι ακριβώς carbon, δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα με τον Godox που πήρα, 20 ευρώ τον Godox. Και εδώ τα πήρα, έχει και το να αλλάζει σε το, την παλέτα ρε παιδί μου στα χρώματα, έχει όλο το ουράνιο τόξο. Οπότε το ανάβεις, τώρα εντάξει φαίνεται, και φαντάζομαι αλλάζει το... Α, power, ναι, θέλει απλά να το διαβάσω, έχει και manual, αυτό έχει manual. Βλέπετε κόκκινο, mauve, κόκκινο, mauve. Και μετά φαντάζομαι αλλάζεις, ναι, αλλάζεις χρωματισμούς. Θέλει εξοικείωση λίγο να μάθεις τα χρώματα, αλλά η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν το βλέπετε εδώ πέρα, δεν φαίνεται. Και έχει και από ό,τι καταλαβαίνω και επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Το οποίο, ναι, έχει και για να το στηρίξεις και έχει και το άλλο το ωραίο με τον Godox που μπορείς να κάνεις δύο, να τα συνδέσεις το ένα δίπλα στο άλλο. Δηλαδή μπορώ εγώ να τα βάλω έτσι και να τα κάνω συστοιχεία. Κυρίως σαν back video το θέλω, να φέγγει έτσι, να δίνει ωραίο εφέ σε βιντεάκια, ρε παιδί μου, σε unboxing, άμα θέλω να κάνω κάτι λίγο πιο εξειδικευμένο. Δηλαδή δεν ξέρω, το βλέπετε, είναι ωραίο και μπορείς να υπάρξει κι άλλα. Η τιμή τους είναι φθηνή, η ποιότητά τους αξιοπρεπής θα έλεγε. Κάποιος έχει και από κάτω για να τα στερεώσεις σε γκίμπαλ ή οπουδήποτε θες, σε τρίποδο και. Για μένα αξιοπρεπέστατο. Δεν ξέρω αν φαίνονται, κάνουν δουλειά, φαίνονται ωραία. Αλλά το βάλω και από κάτω, όντως κάνουν δουλειά και με το παραπάνω που είναι πιο σκοτεινά. Απλά θέλει λίγο να διαβάσω τις οδηγίες για να τα μάθω. Δεν είναι κάτι τρελό από ποιότητα κατασκευής, ξαναλέω, είναι αξιοπρεπέστατα και χρήσιμα επίσης για μένα. Για σας όχι, μάλλον, φαντάζομαι. Αλλά το συνιστώ, ναι, τα συνιστώ. Αν τα πάρετε κάτι, 3 ευρώ έχουν ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή πλήρωσα 20 ευρώ για να πάρω το τέτοιο το οποίο είναι τέλειο. Αλλά ναι. Λοιπόν, και για να δω, έχει άλλο ένα. Ένα μόνο. Έχει άλλο ένα πραγματάκι. Το οποίο και αυτό το περίμενα. Α, επιτέλους. Ναι, ήρθε. Πάλι καλά, είναι μέσα. Λοιπόν, πριν να ανοίξω αυτό, το αγαπημένο μου κοπίδι, 550 αυτοκόλλητα, θα τα δώσω στη βαφτιστή ρομποτά, πλάκα. Νούμερο 2. Το ήθελα για να πάρω ένα να έχω για το γραφείο και ένα για την εργαλειοθήκη. Έχει αυτοκολλητάκια, θα δώσω στη βαφτιστή ρομποτά. Λοιπόν... Το αγαπώ. Αν το βρείτε πραγματικά, παιδιά, δηλαδή με έχετε δει σε κάθε βίντεο, αυτό χρησιμοποιώ πλέον, είναι το καλύτερο κοπίδι που θα πάρετε ποτέ στη ζωή σας. Δηλαδή πιστέψτε με, τα κάνει όλα και συμφέρει.
Δεν έχω ενθουσιαστεί με τίποτα από όλα αυτά που έχω δείξει όλο αυτόν τον καιρό εκτός από αυτό. Δηλαδή, είναι το μόνο πράγμα που με έχει ενθουσιάσει τρελά. Δηλαδή, είναι. Μπορείς να ρυθμίσεις το ύψος όσο θες, να το βιδώσεις χωρίς να γλιστράει. Οι λάμες του είναι πολύ ωραίες, έχω και ανταλλακτικά. Έχει την κλειδοθήκη, εντάξει, αυτό δεν το χρησιμοποιήσεις για να. Το κλειδί βασικά, για να κλειδώνεις και να σφίγγεις και να ξεσφίγγεις πράγματα. Έχει το ανοιχτήρι που και αυτό είναι χρήσιμο, το έχω χρησιμοποιήσει. Και έχει χάρακα, εντάξει, ειδικά για κατασκευές και μίνι μετρήσεις είναι χρήσιμο. Και έχει και αυτό εδώ που είναι το πιο χρήσιμο αντικείμενο από όλα πάνω του, το feature μάλλον αυτό, γιατί όλο αυτό είναι αντικείμενο, για να ανοίγεις μπογιές. Ειδικά τώρα που έρχεται καλοκαίρι και αρχίζω και βάφω και θέλω να ανοίξω κουτάκια, παρακουτάκια, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι και δεν θέλω να χαλάω κουτάλια, να βάφονται με μπογιές και. Πάτω, έτοιμο. Ανοιχτήρι, παπ, για να ξεκλειδώνει σκουπιά. Και θα το χρησιμοποιήσω για να ανοίξω το τελευταίο πακέτο. Το οποίο το τελευταίο πακέτο το σκέφτηκα πολύ. Είχα δει κάτι πολύ πιο ωραίο από αυτό. Αλλά νόμιζα ότι είναι υπερβολή. Οπότε κατέληξα σε αυτό εδώ το πράγμα. Το οποίο δεν είναι τόσο υπερβολή, είναι λίγο υπερβολή. Αλλά θέλω πριν να φύγω να φτιάξω το setup μου. Σωστά, σοβαρά, ωραία. Και ένα από τα πράγματα, τα features που θέλω να εφαρμόσω, γιατί ξέρετε ποιος είμαι, τι είμαι και τι είμαι και πώς λειτουργώ, θέλω το γραφείο μου να είναι πολυεργαλείο. Να έχω όλα κοντά, όλα βολικά, έχω πάρει πράγματα, θαύματα, έχω στο μυαλό μου να το κάνω διαστημόπλιο. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που μου βοηθήσουν να το κάνω διαστημόπλιο είναι αυτό εδώ. Είναι ένας βραχίωνας, από βραχίωνες θα μου πεις άλλο τίποτα, έχω πάρει εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, είναι ένας βραχίωνας, ο οποίος, εγώ, φαίνεται ψεύτικος τώρα μεταξύ μας, στη φωτογραφία φαίνονταν πολύ πιο ποιοτικός. Πολύ πιο ποιοτικός, δεν θα πω ψέματα. Ένας βραχίωνας λοιπόν, αλλά αν δεν το πολυπειράζεις, καλό είναι. Μάλιστα, είναι ένας βραχίωνας λοιπόν, ο οποίος μπαίνει και βάζει σε πάνω το τάμπλετ σου. Με σκοπό να το συνδέσω και να έχω το tablet. Αλλά η φάση είναι ότι αυτό εδώ το πράγμα είναι για κινητό. Αυτό που έστειλαν εδώ είναι για κινητό. Δεν είναι για tablet. Οπότε, μάλλον θα πέσει και refund πίσω. Θα το τοξιοποιήσω? Ναι. Θα στείλω πίσω για τέτοιο? Ναι. Γιατί αυτό που παρήγγειλα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που μου στείλανε. Πήρα ασημί, μου στείλαν μαύρο. Το οποίο βέβαια μαύρο ταιριάζει πιο καλά στο γραφείο τώρα που σκέφτομαι. Αλλά ναι, το ήθελα ασημί. Κατά δεύτερον, αυτό εδώ δεν είναι για tablet. Ωραία. Οπότε, ναι, θα γράψω και θα ζητήσω refund ή κάτι ή οτιδήποτε. Το τι είναι χρήσιμο είναι, είχα δει ένα άλλο πιο ακριβό στα 20 ευρώ και μετά νιώσα που δεν το πήρα. Έπρεπε να πάρω εκείνο. Αυτό έχει 11 ευρώ. Για τα 11 του ευρώ δεν είμαι 100% σίγουρος κατά πόσο ταξίζει. Αλλά τουλάχιστον αν έρθει η ώρα, τη δουλειά του θα την κάνει. Όσο μπορεί τουλάχιστον. Αλλά ναι, γιατί αυτό τώρα έβγηκε έτσι γαμώτο. Δηλαδή τώρα ξενέρωσα. Περίμενα τελείως διαφορετικό. Και μάλλον σας λέω θα πέσει η refund σε αυτό. Αλλά η δουλίτσα θα γίνει προς το παρόν. Μάλιστα. Ήρθε η ώρα να μπω για τα refund. Οπότε κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω να έχετε μια όμορφη μέρα. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιεκτικό, συμπαγιάς. Γενικά τα περισσότερα ήταν πολύ ωραία πράγματα και πολύ οικονομικά. Σε δύο μόνο δεν ήταν ό,τι ήθελα ακριβώς. Να βάλω και το πληκτρολόγιο γιατί θα το χρησιμοποιήσω για να στείλω πίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας από μένα. Θα τα πούμε σε ένα άλλο unboxing. Γεια σας, παιδιά.